Καραβιτό ακόμα. Όχι, ξέρω βέβαια. Είναι εσύ και θα σε κατηγορήσουμε. Με πείτε γύφτο, γιατί δεν είμαι γύφτος, είμαι χωριάτης τελείως. Και γύφτο, μακάρι, ήταν πολύ καλή. Μακάρι να είχατε λίγο γύφτο, βέβαια. Αλλά δυστυχώς είμαι χωριάτης. Έχουν ρυθμό οι γύφτο. Είχα δει γύφτο, έχουν αίσθημα από τον καλό. Για πες τα. Όταν λες ένα τραγούδι και δεν το πληρώνεις ή το χορεύεις ή το απαιτείς να το ακούσεις ή βρεις τον τρόπο και το ακούσει, το πλασάρεις, να το ακούσουν οι άλλοι και δεν το πληρώνεις από την τσέπη, το 5 ευρώ. Αυτό είναι η καταστροφή της παράδοσης. Παράδοση, από αυτό δεν είναι, ξέρω αν η παράδοση αν το πεις το τραγούδο Σαλεάς ή το παίζεις ο Βαγγελάκης. Ή αν παίζεις ο Τριάντης Λαούτου ή ο Κωνστασούκας Κιθάρα ή ο Ροπάκης ποιος ήταν. Πες ρόλο αυτό, η παράδοση. Η παράδοση είναι ότι όταν έμπαινε στον χώρο ο άλλος ή στα όργανα γενικά, για να τολμήσει να σηκωθεί από το τραπέζι, έπρεπε να βάλει το χέρι τσέπη εδώ. Είχε παγκουή. Που πάει. Για να το κερδίσει δικό σου. Σπουλιά το κάπου. Δίλο μου κρένει μάνα σου, παιδιά. Και λίγο γιατί με πονάει και τα νεφρά. Όχι, χόρτας. Όχι, αυτά τώρα παίξε. Τι παίξε. Πληρωμένη ορχήστρα και παίξε και γλεντάμε ως το πρωί. Πού γλεντάς, αφήνε. Πάρα με χαλάκι φέρνεις φούρες, σας δώσω 10 ευρώ για την τσίνα και... Σας δώσω εγώ 10 ευρώ και ξεχωριά τους φούρες. Φέρνει κύριο σποντή εδώ. Τι θέλεις. Τι ψάχνεις. Πάρα από το κρόσι και είμαι, έχω κάνει μου φέρει κύριο. Μέχρι τελειώσει το παντή, τώρα θα κάνω τα λάμα εσύ. Κι εγώ πληρωμένο με τσίνα. Τι θες να πδείς, να μπήρα. Δεν είναι τίποτα αυτό. Το θέμα είναι αυτό. Δηλαδή, βάλω. Τη χαρτούρα είναι μεγάλη. Τα βήματα στον χορό να τα ξέρει να είναι σημαντικά. Η χαρτούρα είναι μεγάλη. Η παράδοση είναι η χαρτούρα. Έληξε. Το χαλάσαμε κι εμείς. Εμείς πονερέψαμε. Εγώ ήταν ήμουν πιτσιρικά στην αφορά 16 χρονών. 16 χρονών. Θυμάμαι, ήμουν στον Όρα στα Γιάννα. Και με βρίσκει ο Μπέλο ο Στυλιανό. Και μου λέει, Κώστα, μην ξέρετε. Ξέρετε, πέρασε λίγο γυρίκο, ζόμαστε και πήγαινε σε γύρω για βρήγο κάτω. Έχεις άσπρο μπουκά πίσω, μαύρο παντελόνι. Μαύρο με τλέγω. Μυστήριο μου λέγεσαι. Θα πάμε, μου λέει, θα σου δώσω 36.000. 36.000 τότε ήταν πολλά τέτοια. Ο πατέρας μου τότε ήταν μάστορας, 1.000 ευρώ. 1.000 φράγκα, 1.000 δραχμές. Με ροκάμενο, μάστορας. 36.000 εγώ τα έπαιρνα σε μια μέρα. Θα πήγαινα στα Ανθούσα κάτω εδώ, σε συναυλία με τους Αγόρα Κλαβινό. Λέει, άσπρο που κάμισο, φίλα που κάμισο, που κάμισο τα 36.000. Θα βρίσκομαι. Βιολί είχα, βιολί εγώ άσχετο. Είχα κάψα, λέει, κάψα έχεις. Εγώ είχα τον Κώστα πάνω, τον Μακαρίτη μου, τον κιθαρίστα, από πίσω βγήκε. Τώρα είχα κολλητό, εκεί είχε μαγαζί κάτω αυτός. Λέω, θα πάω, θα βρούμε, λέω. Τι ώρα θέλεις. Λέει, τα απόγευμα πάμε σε οργανωμένη τέτοια. Πάω στον Κωνσταπάνο εγώ, μεσημεράκι. Λέω, τον Κωνσταπάνο θέλω, κάψα για τον κύριο. Εγώ πλή. Δεν έχω λίστα πιο. Τι εσύ νοιάζε, πάρεις εδώ, να του βάλουμε πάρα να μεταφράσουμε τον κύριο. Δώσε μια κάψα με τον Κωνσταπάνο. Ποντιά. Εγώ όμως δεν ξέρω τώρα τι δουλειά είναι αυτή. Εγώ όμως δεν είναι δουλειά, με κλώρινα. Δουλειά, θα ανεβόμαι στο πατάρι και θα ξεκινήσω, σου κόμουν τον άνθρωπο. Μαρία δεν είναι η Παναγιά. Τι είναι αυτό που λέω, Μπέλ, μόλις συνεργαστήκαμε τα άσπρα που κάμισα, εγώ τους αγόρασα, ήρθαμε, βρεθήκαμε εκεί να φύγουμε. Λέει, συναυλία είναι. Θα πάμε σε συναυλία, λέει ο Μπέλ. Τι συναυλία είναι. Δηλαδή. Εγώ στην αυλή έκανε Γιωράν Χιπ τότε, έκανε The Purple, Led Zeppelin, Fluent. Και εδώ στην Ελλάδα, δελά έκανε ο Παππού Κωνσταντίνο. Πολύ δελά. Του Πανούση. Δελά, δηλαδή με φόβο μεγάλο. Στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παρέχει, δηλαδή με τρόμο, δηλαδή. Του Πανούση μπορεί να τσίτε το Βλογοθάνασο άλλος. Ναι, δύσκολα πράγματα. Τι λέτε του συνολικού, τι συναυλία είναι. Δηλαδή τι εννοεί η συναυλία, δηλαδή θα λέω εγώ πάνω. Τι θα παίξω με εσύ. Λέω με ένα πράγμα να με εσύ μόνο εδώ. Δηλαδή πω, ντέμον, πολύ γραφή. Το, the wall. Τι θα παίξω με εσύ.
Ο Γρυπουλή τύπησε αυτό, δεν το περίμενα εγώ. Ναι, πρέπει να ανησυχείς καθόλου, λέει ο Βέλγος, συντακτοποιημένα. Μιλάμε για λεφτά, 3 εκατομμύρια ανοίγει τότε στην Αυγή. Εκατομμύρια. Μελίνα Μερκούρη τώρα, Μανώλο. Όχι, όχι, όχι. Θα ανεβάλουμε στο Πατάρ. Πατάρ Φυρίου. Έχω ξέρει εγώ τέτοιο Πατάρ. Δηλαδή στα χωριά μας επίσης, το Πατάρ το φτιάχναν επίτηδες τόσο για να το φτάνω όμως. Πατάρ ήταν 40 πόντς ή τι ήταν το κλασικό πατάρι. Να το φτάρει για να κάνει εκείνη την διάρκεια. Να καθιστώσει όμως και το κεφάλι να είναι πιο ψηλά, να το βλέπει. Δηλαδή καθιστώ τα όργανα, όχι κάθεται ο όργανα, να παίξει πέσει. Και όμως που είναι κάτω να το βλέπει. 7 επί 2 ήκους ήταν το πατάρι, ναι. Ναι, δηλαδή ήταν 40 πόντς, όχι πάνω πάνω. Πατάρι μπορεί να ήταν ένα ύπους, ύψος. Να πάμε να φτάσει, πρέπει να το βλέπει, να το μελάς. Δηλαδή, να έχεις επαφή. Να του λες, να σκύβει κάτι αυτό και σε να το μελάς. Μετά στον πάτο, ναι, φέρνα το λίγο και υπέρ του στα χοντρά. Ήταν κλασικό αυτό το σύστημα. Μπορείς να ακούσεις. Σε όλα τα χωριά. Ήταν στάνταρ αυτά, τι πατάρ τώρα, πατάρ. Πα, τράψαν αυτοί. Τις καλωσίες της έκανα. Όποιος είχε ξυλί εκεί, έφυγε ένα πατάρ θηρίο. Ρε βήκε πάνω, τι είπε ο Ιωλίγιου Μπέλος του. Παρέ για να γίνει το βιόλι. Εγώ είμαι σίγουρος να θα δουν 10 μιλιάδες από κάτι. Στην Ελλάδα. Τι θα μας κάνω, ρε. Θα μην θέσεις να κάνω, θα μην θέσεις. Όχι, έτσι, δεν πιένας. Τι μου, ρε, κανένας μούγκα όλοι. Μούγκα όλοι. Πώς του πέτυχε τόσο άνθρωπος αυτό το πράγμα. Εμένα πλάκα μετά. Λέω μεγάλη άνθρωπο, λέω εσύ είσαι καθηγητής στο γυμνάσιο. Λέω δεν έχω αστά εμένα. Εγώ εσύ είσαι καθηγητής πανεπιστημίων, του λέω. Τι γυμνάσιο, εσύ είσαι ιστορία μεγάλη. Έκανε τη συναυλία με τον πιπλούγο όλη μου μια και το πάρε για να γίνει το βιολί. 36 διάρκα. Με το πάρε για να γίνει το βιολί. Τίποτα, ήταν έτσι ένα πουτονικό πράγμα και στο κόσμο το σκέφτηκε. Ούτε δυσαρεστήθηκε, ούτε ευχαριστήθηκε. Ήταν κάτι άλλο. Ήταν το καλύτερο. Ήταν συναυλία. Συναυλία. Εκεί, αν πήγαινε ένας δυνατός, ο μουσικός τότε. Μας είπε, 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 ο κύριος Μπέλος, όπως είπε, ήταν μαφίας. Και πανέξυπνος, 100 χρόνια μπροστά. Και γιατί λες ότι χάλασε στα... στην Ευρώπη. Ε? Γιατί λες ότι χάλασε στην Ευρώπη. Πά, από εκεί καταστράφηκε μετά η παράδοση. Όταν ο Μπέλος το έκανε αυτό το πράγμα, ο μόνος που αντιστάθηκε σε αυτό ήταν ο Γιάννης Κωνσταντίνου. Ο Γιάννης Κωνσταντίνου ήταν ο μοναδικός. Μετά από χρόνια πήγαμε εμείς του Γιάννη, γιατί τον βρήκαμε στην Αθήνα, εγώ και ο Βάκης με κιθάρα, ο Ροπόξη. Και ήρθε ο Γιάννης στο τραπέζι και μας είπε έτσι με παράπονα, ρε παιδιά. Εγώ λέει δεν τραγουδάω δημοτικά τραγούδια, λέει. Δεν έχω πάει σε συναυλία ποτέ. Δεν είχε πάει ο Γιάννης. Τα πρώτα 15 χρόνια, το 80. Το 95 και μετά ξεκίνησε ο Γιάννης, αν γινόταν μια συναυλία. Ο Γιάννης απέναντι στο Πατάρ και ξεκίνησε ο Γιαννάκη. Πάρτα. Ναι, στα βαρετέ περήφανη. Σου που λένε τον κάμπο. Μάιστρο, να κάνω μια ερώτηση. Πέτρα την πέτρα μάζευα. Μάιστρο. Ναι, τον ξεσκόντισε τον Γιάννη. Σε εμά τώρα, εδώ που είμαστε στην Ιουλία, τι έχει να μα πει, τι συμβουλή θα μα δώσει. Σε όλα αυτά δηλαδή, που γίνονται και σε όλα αυτά που. Υπάρχουν δύο δρόμοι που πρέπει να ακολουθήσει. Εγώ όταν πετάω λεφτά όμως μου τα βάζει τσέπη πάλι. Γιατί. Υπάρχουν δύο δρόμοι. Και πρέπει να ακολουθήσει δύο δρόμου. Γιατί όταν πα στον ένα για να τον φυγουβολήσει, ο άλλο ανοιχτό μπιτ και θα σβήσει. Και μετά ξέρει ένα δρόμο παρατημένο, αν δει όταν γίνεται η χαρά τη καινούργια. Ο παλιό ο δρόμο είναι ο πάνε 90 χιλιόμετρα, τον βλέπει και λε εκεί έτρεγε εγώ σε αυτή τη στροφή με 90. Ψουφάει. Λες τώρα έναν δρόμο που θα δούμε. Κάτσε με παράκαμε. Δεν του πειδή μείνει. Πρέπει να τι περπατάς και δύο δρόμου. Τι πρέπει να περπατάμε, δηλαδή. Οι δρόμοι είναι το εξή. Αν μου στάρει έτσι για να αφήσει ιστορία, να δημιουργήσει κύκλωμα ιστορία, γλυτσέτε, τα πάντα. Άλλο ότι θα σκουστεί αυτό. Απ' την αρχή. Μπορεί να έχει κύρου του ύπατο για αυτό το πράγμα. Ναι. Ναι, γίνεται. Λέω πρέπει να πιει. Αφού αυτή πρέπει να πιει, να τι παρακινήσει και ζέζει παρακινήσει. Να γίνει ναι, μάχη. Να φύγει αυτό το πράγμα, να πάει προ το γλέντ. Να γίνει καρναβά. Κάτι, δεν θέλω τόσο ακραία περίπτωση, αλλά πρέπει να πολύ. Να μην πεθάνει εσύ για να. Όλη η μουσική πρέπει να πάμε προ εκεί, τι κατεύθυνση. Δεν γίνεται. Δηλαδή οι ροκάδε που λέμε rock and roll τώρα που. Και βλέπει αυτό το μοτίβο η κιθάρα που κουνιέται και χτυπιώνει κάποιοι κατσαπλάδε. Κάποιοι χαθήκαν τα ναρκωτικά, πεθάναν. Τη νέα παιδιά. Τζιμι Χέντριξ, όλοι. Είχαν απώλειες, ας πούμε. Χαθήκαν αυτοί. Και μπορεί να έχει και εσύ αυτό. Τα δώσαν, έδωσαν.
Πράγματα. Σαν ενέργεια μεγάλη, όχι ένας και δυο. Χιλιάδες παιδιά, που... Σε όλη τη γη. Ο ένας δρόμος. Και στην Ελλάδα και στην Εξάρια, στην Ελλάδα και στην Παρίσι. Στην Παρίσι και στην Παρίσι και πάνε. Ο άλλος δρόμος που είναι. Ο ένας δρόμος είναι αυτός. Ο άλλος δρόμος. Να αφήσει ιστορία και να τα κάψει όλα. Ο άλλος δρόμος είναι ο αντίθετος, αλλά ο σοβαρός. Έτσι. Δηλαδή. Μπορεί να το κάνεις και με το κουστούμα αυτό το πράγμα και να στηρίξεις και να κάνεις οικογένεια. Δηλαδή, τον κόσμο τον οποίο έχει οικογένεια και αυτά, να μην σε βλέπει ξένο πρόσωπο σε ένα χαζεκλή και περίεργο, κουκαϊνομανί. Περιθωριακό. Δηλαδή, ο κύριος Βαγγέλης. Να μπορεί κάλλιστα και ο κόσμος να σε φέρει. Θα τα φέρεις και τα δυο μαζί. Πώς έβλεπες τρυπέτες που ήταν μπριγαντίνο στο Μαλί, πάνω λαχάνησε, δεν είπα προς.